Με μία ερώτηση και μία επερώτηση ξεκινάει η ομάδα της κυρίας Ζέτας Μακρύ την αντιπολίτευση στη λειτουργία του νέου Δημοφόλου. Η ερώτηση αφορά το χώρο στάθμευσης στην Οδό Φιλελίλων. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην τροποποίηση της αρχικής μελέτης κατασκευής του πολυόροφου κτηρίου στάθμευσης, μελέτης που εξασφαλίζει 57 επιπλέον θέσεις στάθμευσης, αλλά επιβαρύνει και το κόστος κατασκευής του έργου που ανέρχεται σε 6.602.000 ευρώ έναντι των αρχικών 4,5 εκατομμυρίων. Λοιπόν, με την ερώτηση για τον γκαράζ της Φιλελλήνων, μετά από δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στα τοπικά μέσα, θεωρήσαμε ότι έχει ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή και συνεπώς δημών δια της αντιπολίτευσης μπορούν να ενημερωθούν οι δημότες για την τιμολογιακή πολιτική και αν έχει ζητηθεί αναπροσαρμογή της, για το χρόνο παράτασης της αποπαράτωσης του χώρου στάθμευσης και κυρίως και πρωτίστως εάν το πρόσωτο κόστος θα το επιβαρυνθεί ο κατασκευαστής, ο εργολάβος και όχι οι δημότες. Η επερώτηση της ομάδας μειοψηφίας αφορά την αναδιαμόρφωση της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, η συγκεκριμένη μελέτη της αναδιαμόρφωσης της αίθουσας ανατέθηκε σε ιδιώτη για να υλοποιηθεί και όχι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Με τη δεύτερη επερώτησή μας ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν ανέθεσε στις τεχνικές υπηρεσίες που εμείς θεωρούμε ότι έχουν την υποδομή και τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το χώρο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε τον ανέθεσε σε ιδιώτη μηχανικό. Ανέθεσε αυτό το έργο σε ιδιώτη μηχανικό.